Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων τον κύριο Γιώργο Ρωμαίο. Είναι δημοσιογράφος συγγραφέας. Έχει περάσει και από την πολιτική ζωή στην Ελλάδα. Βρίσκεται εδώ με αφορμή την εκδήλωση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για τα βραβεία, την απονομή βραβείων, με την ομιλία του «Ο ρόλος των δημοσιογράφων στην ιστορία». Κύριε Ρωμαίο, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι με πολύ συγκίνηση. Για δύο λόγους. Είναι η διπλή συγκίνησή μου. Αφενός διότι θα βρίσκομαι στην απονομή βραβείων σε συναδέλφους, σε νέους συναδέλφους και το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Το θεωρώ θετικό γιατί τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την ανακατοσούρα, τα κάπως δύσκολα για μας, ηλεκτρονικά και διάφορα μέσα ενημέρωση, έχει αρχίσει να υποβαθμίζεται ο ρόλος του δημοσιογράφου, που δεν μπορώ να πω ότι είναι δίκαιο αυτό. Και βρίσκομαι ακριβώς εδώ για να θυμίσω με μια σύντομη ομιλία ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι διπλός και σημαντικός. Ο πρώτος ρόλος είναι να ενημερώνει το κοινό και ο δεύτερος ρόλος είναι να συμπράττει στην ιστορία. Το βασικό στοιχείο ενός δημοσιογράφου και μιας εφημερίδας είναι η είδηση. Μετά υπάρχουν τα άλλα, οι αναλύσεις κλπ. Αλλά είναι η είδηση. Χωρίς την είδηση δεν υπάρχουν ούτε άλλοι που σχολιάζουν, που κάνουν. Είναι η είδηση, είναι μια δουλειά του ρεπόρτερ, που είναι ο βασικός παράγοντας της είδησης. Και αυτές οι ειδήσεις αποδίνουν και στοιχείο της ιστορίας. Δηλαδή, ένας ιστορικός σήμερα, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, πάρουμε την περίοδο από τα μνημόνια και μετά, δεν θα μπορούσε να γράψει την ιστορία αυτή εάν δεν έπαιρνε εφημερίδες και δεν διάβαζε αυτά που αποκαλύπτουν οι εφημερίδες. Πολλοί θα μας πούν, μα είναι όλα αλήθεια. Εντάξει. Και αλήθεια είναι, υπερβολές μπορεί να είναι, αλλά όμως τουλάχιστον ο ιστορικός είναι πολύ πιο εύκολο να διακρίνει την είδηση, το γεγονός από το σχόλιο, όταν θα αρχίσει να γράφει την ιστορία. Αυτός ήταν, έλα να επισημάνω δηλαδή αυτό, διότι συνέβη να γράφοντας κι εγώ διάφορα βιβλία, δηλαδή κυρίως την τετράτομη ιστορία του κοινοβουλευτισμού και άλλα βιβλία, είχα καταφύγει ακριβώς σε αυτή την πηγή. Σε δημοσιεύματα. Δημοσιογραφική πηγή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα μόνο στοιχείο, θα πω, από και πέρα μπορεί να πάρετε εσείς άλλα στοιχεία, θέλετε. Πω το εξής, ότι ο Ηρόδοτος θεωρείται στην ιστορία ο πατέρας της ιστορίας. Εάν όμως το ψάξει κανείς, όπως το έψαξα, αποδεικνύεται ότι ο Ηρόδοτος ξεκίνησε ως ρεπόρτερ. Ναι. Ναι, το ξέρετε. Όχι, εγώ όχι, ομολογώ. Το γράφει ο ίδιος. Ο ίδιος γράφει ότι εγώ πήγαινα επί τόπου. Έκανα τοπική έρευνα. Μάζευα στοιχεία και μετά έγραφα. Τα 9 του βιβλία τα έγραφε αφού έκανε έρευνα τοπική. Ο ίδιος. Και μάλιστα υπάρχει ένα πρόσφατο στοιχείο μετά από κάποιες χιλιάδες χρόνια πια από τότε, όπου ένα αγγλικό πανεπιστήμιο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, κάνει κάποιες έρευνες στην Νήλο και επιβεβαίωσαν κάτι που το διέψευδαν χρόνια, ότι η περιγραφή που είχε κάνει για ένα πλοίο που έπλεε τότε ο Νήλο ήταν ακριβής. Γιατί έκανε επιτόπου ρεπορτάζ. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα, ναι. Επειδή έχετε ζήσει την ιστορία και πολλά γεγονότα, και ένα από αυτά, ένα ντοκουμέντο μάλλον από αυτά, είναι και αυτή η επιστολή που έχετε στα χέρια σας,
Ναι. Που αφορά τι, αν μπορείτε να μας πείτε και το περιεχόμενο και πώς έφτασε. Λίγο ναι, αυτή η επιστολή που θα εξηγήσω ήταν και λίγο αφορμή για να δώσω αυτό το τίτλο και αυτό το περιεχόμενο στη σημερινή ομιλία. Ξεκινάει από το ότι ως ρεπόρτερ έζησα όλη την περιπέτεια της Κύπρου από τη δεκαετία του 60. Έχω γνωρίσει όλους τους προέδρους, έχω γνωρίσει όλους τους ηγέτες. Στο αρχείο μου είχε διασωθεί, διότι δεν την είχα δημοσιεύσει, ήταν και εποχές προήμια χούντας κτλ. Βρήκα μία προσωπική επιστολή του Γρίβα, 5 σελίδων. Όπου διαμαρτύρεται εναντίον μου, διότι δεν είμαι αντικειμενικός, δεν είμαι εκείνο, δεν είμαι το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν και ακριβώς ότι δεν ήταν τα μόνα κείμενα, έχω πάρα πολλά κείμενα δημοσιεύσει από την περίοδο της περιπέτειας. Η επιστολή απευθυνόταν πού, από τον Γρίβα, στον... Πώς. Η επιστολή απευθυνόταν πού. Προσωπικά σε μένα. Σε εσάς. Α, ήταν... προσωπική επιστολή, ξεκινώντας μάλιστα ότι με το παράπονο γιατί υπερασπίζομαι περισσότερο το Μακάριο και όχι αυτόν. Μάλιστα. Ήταν προσωπική επιστολή, 5 σελίδες παραμένω. Και εκεί λέει διάφορα για τον Μακάριο, για τον εαυτό του. Ενδιαφέρον, ας πούμε. Είναι ακριβώς μία επιστολή όπου είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Ποια, ναι, είναι. Και έτσι ξεκίνησε και η ιδέα να μιλήσω για τη συμβολή των δημοσιογράφων στην ιστορία. Έχετε ζήσει και άλλα σημαντικά γεγονότα στην καριέρα σας και τα έχετε γράψει κιόλας, που αφορούν κυρίως τον ελληνικό χώρο. Ήθελα να μου πείτε, ως δημοσιογράφος της παλιάς γενιάς, βλέποντας τη δημοσιογραφία σήμερα, τι είναι η πρώτη σκέψη στο μυαλό σας, το πρώτο αίσθημα, αν θέλετε, ότι χάθηκε τι ή κερδίθηκε τι. Κοιτάξτε. Υπάρχει καταρχήν το εξής σημαντικό στοιχείο, εξής σημαντική διαφορά. Εγώ είχα την τύχη να ξεκινήσω τη δημοσιογραφία το 1958, παρακαλώ. Ναι. Όπου υπήρχαν μόνο οι εφημερίδες ουσιαστικά και λίγο το ραδιόφωνο. Ήταν η απόλυτη κυριαρχία, με την καλή έννοια θα το έλεγα, διότι ναι μεν σχεδόν όλες οι εφημερίδες εξέφραζαν κάποιες πολιτικές απόψεις, αλλά με εξαίρεση κρίσιμες ιστορικές φάσεις, που πάντα υπήρχαν, όμως υπήρχε μία υπευθυνότητα, υπήρχε μία σοβαρότητα και οι δάσκαλοι που βρήκαμε, διότι δεν υπήρχαν σχολές, δεν υπήρχαν, οι δάσκαλοι ήταν τόσο σοβαροί και τόσο υπεύθυνοι, που και εμείς πήγαμε ανάλογα με αυτούς. Δηλαδή, τα μετέπειτα καταναλώ τους σύγχρονους συνάδελφους. Όταν έχουν βγει τα διαδίκτυα το ένα, υπάρχει ένα τέτοιο μπέρδεμα πλέον στο λεγόμενο... Η πληθώρα και η ταχύτητα. Δημοκρατία. Που δυσκολεύομαι πέραν από μερικά πρόσωπα που μπορεί ο ίδιος εγώ να γνωρίζω ή να παρακολουθώ το γράφημα. Δυσκολεύομαι με να ασκώ κριτική εάν κάποιοι δημοσιογράφοι σήμερα δεν συμπεριφέρονται όπως παλιά εμείς. Έχει τόσο μεγάλη αλλαγή το τοπίο. Αλλά και η πολιτική πολλές φορές. Όχι ότι παλαιότερα δεν είχαμε συγκρούσεις. Όχι. Βέβαια, σε τέτοιο επίπεδο δεν είχαμε. Ήταν λίγο σοβαρότερο το επίπεδο. Έχει αλλάξει και η πολιτική. Ναι. Με ήττα και με ομικρογιώτα, έτσι. Ναι. Και αυτός ο βομβαρδισμός που προέρχεται από τα διαδίκτυα, από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις, από εδώ, μόνο πληροφόρηση δεν προσφέρει. Ή τουλάχιστον πρέπει με δυσκολία να κάνεις να την βρεις. Μπερδεύεται, εννοείται, το κοινό. Το είπατε εσείς προηγουμένως, και δεν είναι τυχαίο, ότι από το Βήμα μάθατε γράμματα. Ναι, γιατί και τότε, όταν υπήρχαν
αυτοί που έγραφαν τις επιφυλίδες στο Βήμα τότε την εποχή εκείνη, γίνηκαν όλοι ακαδημαϊκοί. Ήταν ακαδημαϊκοί. Ναι. Και το θέμα του επίπεδου. Τώρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πολλοί δημοσιογράφοι όμως έχουν περάσει την πολιτική από τότε μέχρι τώρα. Και εσείς είστε ένας από αυτούς. Αυτό προσφέρει, δηλαδή πώς είναι να είσαι στο αντίθετο ρεύμα. Κοίταξε, καταρχήν το αντίθετο δεν το δέχομαι προσωπικά. Αλλά. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο δημοσιογράφος είναι οπωσδήποτε αντίθετος. Απέναντι. Απέναντι στους πολιτικούς. Όχι. Κριτικός απέναντι στους πολιτικούς. Ναι. Υπάρχει διαφορά του αντίθετο από το κριτικό. Ναι, υπάρχει. Άρα λοιπόν, το ότι από την. Λίγο ή πολύ είναι συγκοινωνούντα δοχεία η πολιτική με τη δημοσιογραφία. Σωστό. Συγκοινωνούντα δοχεία τα οποία αλληλοεπιπλέπονται, αλληλοθαυμάζονται, αλληλοχτυπιώνται, αλληλό, αλληλό και αλληλούια κτλ. Αλληλούια. Επομένως, δεν θεωρώ ότι παράλογο ή παράδοξο ένας δημοσιογράφος να ασχοληθεί με την πολιτική, από την που ούτως ή άλλως είχε ασχοληθεί με την πολιτική. Ναι. Η διαφορά είναι ότι έπαυσε να τον ψηφίζουν κάποιοι που διαβάζουν την εφημερίδα και κάποια και εξαρτάται αν αυτοί θα τον ψηφίσουν για να βγει βουλευτής ή όχι, διότι δεν επιτυχάνουν όλοι. Ναι. Ναι. Δεν είναι όμως και πολύ δεδομένο αυτό. Και δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, παντού. Όχι, παντού, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν σε πολλές χώρες. Και ο νυν πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, που σε λίγο δηλαδή φεύγει, ο κ. Σταγιάννη, νομίζω ότι δημοσιογράφος είναι. Κοιτάξτε, το θέμα του Ευρωκοινοβουλίου είναι άλλο, είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν λέω ότι δεν είναι πολιτική, αλλά δεν έχει άμεση σχέση με την εσωτερική πολιτική για να βρίσκεσαι σε μια χώρα, κράτος. Παράθεση με κόμματα κτλ. Το σημαντικότερο είναι ότι. Είναι μεγάλο σχολείο. Η πολιτική. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Α, ναι. Έχετε περάσει, θα έρθουμε στα της Ευρώπης πολύ σύντομα. Θέλω μόνο να σας κάνω άλλη μια ερώτηση. Εσείς μετά από τόσα χρόνια που έχετε διανύσει στη ζωή σας, βλέποντας σήμερα την πολιτική, τους πολιτικούς και τη δημοσιογραφία, αισθάνεστε ότι έχουμε πιάσει πάτο, όπως λένε πολλοί, ότι μπορούμε να βγάλουμε κεφάλι από πάνω, να επιπλέψουμε. Βλέπετε σύντομα να γίνεται κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, καταρχήν, πολλά μου βάλατε. Επιλέξτε. Ένα από τα θέματα τα οποία βέβαια ευλόγως συζητούνται, που πάει αυτή η Ευρώπη. Και αν μπορούν κάποιοι να την αλλάξουν. Ναι. Το δεύτερο που είπατε είναι τι μπορεί να κάνουν οι διάφοροι πολιτικοί. Ναι, εγώ εννοούσα σε επίπεδο κράτους. Το κράτος, κράτος μέλος, ας πούμε, ναι, όχι το γενικότερο. Αυτό ανήκει στο πρώτο μέρος που είπαμε, δηλαδή που πάει η Ευρώπη. Στο που πάει η Ευρώπη αποφασίζεται κατά κύριο λόγο από τα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε, καταρχήν υπήρχε μία ένα εσφαλμένο όνειρο. Εσφαλμένο. Ναι, δηλαδή ένα που δεν ανέστηκε με τίποτα. Ότι η Ευρώπη μπορεί να γίνει όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Είχαμε λάθος παράδειγμα. Ναι, δηλαδή αυτό που λέγαμε πολιτική ένωση. Δεν μπορεί να γίνει. Οι μεν πολιτείες της Αμερικής κατοικούνται από ανθρώπους που δεν έχουν εθνική προέλευση. Mm-hmm. Τα κράτη κατοικούνται από ανθρώπους με εθνική προέλευση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί μια χώρα, ένα κράτος, μια ένωση κρατών μάλλον, τόσο πολλών. Με κάθε κράτος τη δική του εθνικότητα. Αυτό που θα μπορούσε βέβαια να κάνει, να γίνει, είναι να μην είναι ένωση κρατών και σύγκρουση συμφερόντων. Πώς διαχωρίζονται αυτά τα δύο. Ναι, επειδή μιλάμε για θέματα οικονομίας, για θέματα ανάπτυξη, αυτά θα μπορούσαν να είναι εφικτά. Και είχε αρχίσει ήδη να γίνεται, διότι μην ξεχνάμε, πολλά προγράμματα
έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινωνικά και αγροτικά και αναπτυξιακά. Μην τα υποτιμάμε. Το πρόβλημα όμως ήρθε πριν μερικά χρόνια και το, για το οποίο δεν πολύ συζητάμε, είναι η παγκοσμιοποίηση. Ναι. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από εκεί, η οποία οδήγησε τώρα πλέον στον πρώτο οικονομικό πόλεμο που μας ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ. Ναι. Αυτό πιστεύετε ότι ζούμε, έτσι, ναι, την αντιπαράθεση των ΗΠΑ, ναι, Κίνας... Ναι, με... Εκεί γιατί δημιουργήθηκε. Διότι μέχρι την παγκοσμιοποίηση, καπιμήθηκε ήταν η ελευθερία του εμπορίου, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι το εμπόριο είναι ελεύθερο. Δεν μπορεί να βάλεις δασμούς. Τι έγινε όμως. Μέχρι τότε, οι δύο μεγάλες δυνάμεις, που ήταν η Ευρώπη και η Αμερική, έλεγχαν τα 4-5 του παγκόσμιου ΑΕΠ. Mm-hmm. Είμαστε όλοι καλά και ωραία. Και δουλειές υπήρχαν και τα μάλλον. Έρχεται η μεγάλη ανατροπή από την Κίνα. Και όταν αρχίζουν πλέον προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη να παράγονται στην Κίνα με φτηνότερο, άραγε φτηνότερο, και να έρχονται στην Ευρώπη, αρχίζει πλέον η κρίση, η οποία δεν είναι εύκολο να ανατρέπω. Και δεν είναι μόνο βέβαια η Κίνα. Μιλάμε και χώρες της Ασίας, δηλαδή ο λεγόμενος τρίτος κόσμος. Αυτό είναι το ένα. Και υπάρχει και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό, ότι στην κυριαρχία, στην ελεύθερη πλέον αγορά, την έχουν πλέον το κεφάλαιο, την έχουν πλέον οι επενδυτές. Ναι. Έτσι. Να το πω έτσι για να μην πω κεφάλαιο, το έχουν οι επενδυτές, οι οποίοι και επιλέγουν τις περιοχές ανάλογα με αυτό. Και τολμώ να πω ότι από τη δημοκρατία της αγοράς, που είχαμε κληρονομήσει από τους πατέρα, τους προγόνους μας, φτάσαμε στην κυριαρχία των αγορών. Ναι. Αυτό έχει ως συνέπεια, θα το δούμε και με πρόσωπα συγκεκριμένα, οι ικανοί πλέον δεν πάνε στην πολιτική, διότι η εξουσία είναι περιορισμένη και λεφτά πρέπει να κλέψουν. Και πάνε πλέον στην οικονομία, δηλαδή σε αυτό που λέμε οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλα στελέχη της Ευρώπης, ο Μπαρόζο για παράδειγμα, που ήταν πριν από το Γιούνκερ, ναι, είναι σήμερα πρόεδρος του τμήματος Ευρώπης της Goldman Sachs, από την οποία ξεκίνησε η κρίση. Ο κύριος Μπλερ, ο μεγάλος προοδευτικός, απέραν από τις δουλειές, την τελευταία δουλειά του, είναι σύμβουλος της Αλβανίας για την ένταξη στην Ευρώπη. Mm. Βλέπουμε λοιπόν μια μεγάλη ανατροπή, όχι μόνο οικονομική και πολιτική, με συνέπεια να πέφτει συνεχώς στο επίπεδο των ηγετών. Δηλαδή, το να θεωρούμε τη μεγαλύτερη ηγέτη την Ευρώπη, τη Μέρκελ, δεν είναι και τόσο καλό. Έτσι, τόσο καλό. Ενώ η Γαλλία που είχε βγάλει από τον Ντεγκόλ, ο Μιτεράν και τα λοιπά. Έχει έναν Μακρόν. Κάποιος ηγέτης. Ο Μακρόν δεν είναι ηγέτης, βέβαια. Ούτε ο Σαρκοζή. Ούτε ο Σαρκοζή. Αν το παρακολουθεί. Και βλέπετε κάτι άλλο. Αυτή την τρέλα στην Αγγλία. Η οποία είναι τρέλα. Βγαίνουμε, δεν πάει, βγαίνουμε. Αυτοί είχαν την αφέλεια να πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να βγάλουν, να φύγουν από την Ευρώπη, να πάβουν να πληρώνουν τα δικαιώματά τους, αλλά να καρπούνται το μεγαλύτερο, ακριβώς, το μεγαλύτερο τομέα που έχει η Ευρώπη, την εσωτερική αγορά. Αυτή ήταν η πιο ηλίθια σκέψη που μπορούσαν να κάνουν, διότι εάν η ηγεσία ευρωπαϊκή αποφάσιζε να τους δώσει το δικαίωμα συμμετοχής σε εσωτερική αγορά, θα φεύγαν όλοι. Εσωτερική αγορά τι είναι αυτή, είναι μία από τις μεγαλύτερες που έγιναν μεταλλάξεις στην Ευρώπη, είναι η ελεύθερα σύνορα.
δηλαδή εμπορικά σύνορα. Δεν υπάρχουν δασμοί. Ναι, ελεύθερη διακίνηση, μάλιστα. Ναι, εμπορικό μυαλό. Αυτό άλλους ζημίωσε, άλλους ωφέλησε. Εμάς μας ζημίωσε, διότι όλη η παραγωγή μας, η βιομηχανική, στηριζόταν στους δασμούς. Όταν καταργήθηκε η δασμή, μείναμε με βιομηχάνους χωρίς βιομηχανίες. Ναι, λοιπόν, σωστό αυτό. Αυτή ήταν και η αφέλεια των Αγγλάνων. Γι' αυτό λέω ότι περνάει μια κρίση η οποία είναι περισσότερο κατά την άποψη πολιτική η Ευρώπη πολιτική. Και όχι μόνο η Ευρώπη και όχι μόνο και η Αμερική και η Κίνα. Μια πολιτική κρίση που προέρχεται όμως από οικονομικούς λόγους, από οικονομικά αίτια. Ναι, ναι, αλλά είναι πολιτική. Άρα πώς γιατί μπορεί να βγει. Είναι πολιτική, διότι όλες οι κρίσεις, είτε είναι οικονομικές, είτε είναι πολιτιστικές, είτε είναι εθνικιστικές, είτε είναι, πάντοτε οι πολιτικοί είναι αυτοί που καλούνται να το λύσουν. Mm-hmm. Από μόνη της μια κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εσείς πώς βλέπετε ότι μπορεί να λυθεί η παρούσα κρίση, δηλαδή αυτό το που όλοι λένε Quo Vadis Ευρώπη, πώς? Δεν είμαι αισιόδοξος λόγω δεν είστε. Της χαμηλού επίπεδου ηγεσίας που υπάρχει. Όταν λειτουργούσε ο περίφημος γαλλογερμανικός άξονας που ξεκίνησε από τον De Gaulle, και να θυμίσω εδώ ο De Gaulle είχε πει ότι αυτή η χώρα, η Αγγλία, δεν θα πρέπει να μπει ποτέ στην Ευρώπη, γιατί είναι δούριος ύπος, είχε πει ο De Gaulle και σήμερα επιβεβαιώνεται. Λοιπόν, μόνο μεγάλοι ηγέτες μπορούν να τολμήσουν, όχι μπορούν να τολμήσουν, αλλά μπορούν να αλλάξουν μια δύσκολη πορεία, όπως είναι σήμερα της Ευρώπης. Και εγώ προσωπικά δεν βλέπω. Όταν λέτε ότι δεν είστε αισιόδοξος, εννοείται ότι βλέπετε, κάποιοι μιλάνε για διάλυση. Κοιτάξτε, ο Φάρατζ, ας πούμε, στην Αγγλία. Διάλυση δεν μπορώ να πω. Απλούστατα. Η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού όραμα. Απλούστατα διάλυση δεν θα υπάρχει. Αλλά είναι το εξής, ότι υπάρχουν χώρες όπως και η δική μας που ακόμη μπορεί να υποφέρει. Και υπάρχει γενικά το πρόβλημα το οικονομικό, το οποίο αυτό τουλάχιστον, εντάξει δεν μπορεί να αλλάξει τα πάντα, τουλάχιστον το οικονομικό, φαίνεται ότι κάπου θα μπορέσει, όταν λέμε το οικονομικό, εννοούμε ότι αφενός αυτό που έχει γίνει να ελέγχονται οι προϋπολογισμοί, αλλά να υπάρχει για ένα διάστημα μεγαλύτερη χαλάρωση αυτών των διατάξεων που προβλέπει η συνθήκη του Μάστρη όσον αφορά το έλλειμμα και το χρέος. Mm-hmm. Είναι πολύ υψηλό το έλλειμμα που ζητάει η συνθήκη αυτή και δεν θα μπορούν ορισμένες χώρες να το τηρήσουν. Πιστεύω ότι εκεί θα βρεθεί μια λύση, διότι είναι η μόνη αυτή την ώρα που δημιουργεί τα εθνικιστικά, αυτά τα εθνικά στοιχήματα. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση ότι δεν οφείλονται στο ότι ξαφνικά όλοι οι Ευρωπαίοι μισούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Όχι. Επειδή έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή το έλλειμμα εργασίας mm-hmm. και γενικά η συνθήκη ζωή, φοβούνται ότι θα τους πάρουν τις δουλειές. Μάλιστα. Πιο πολύ είναι αυτό. Περισσότερο ισχύει αυτός ο λόγος που κάνουν, που εκδηλώνονται εναντίον, παρά το ότι είναι. Βέβαια, έχει. Ο φόβος προς την ανεργία οδηγεί δηλαδή σε ρατσισμό. Βεβαίως, σε κάποιες χώρες έχει συμβάλει και δυστυχώς οι επιθέσεις που γίνονται. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα σοβαρό, αλλά το οποίο όμως συνδέεται ακριβώς με το οικονομικό. Mm-hmm. Κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί με άμβληση των υποχρεώσεων, τουλάχιστον για ένα διάστημα, μέχρι να μπορέσουν οι χώρες αυτές να ξαναβγούν από τον περιορισμό που έχουν τον οικονομικό. Είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο, διότι από την άλλη μεριά έχουμε την Αμερική, η οποία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο με την Κίνα και βεβαίως είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό το παιχνίδι που παίζουν άλλοι. Δηλαδή, δεν είμαστε πλέον. Η Ευρώπη δεν περιορίζεται μόνο στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην ίδια την Ευρώπη,
αλλά πρέπει να αντιμετωπίσει και προβλήματα που δημιουργούν άλλες χώρες όπως η Αμερική και κυρίως με την Κίνα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Έχετε περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα περάσατε δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος. Πιστεύετε ότι ένας από τους λόγους που η Ευρώπη περνά αυτή την κρίση είναι λίγο και το σύστημα διοίκησης αυτού του οικοδομήματος? Δηλαδή ο τρόπος που λειτουργεί με τους εκλεγμένους από τους πολίτες των κρατών μελών, που παράγουν την νομοθεσία που πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σκαλώνει. Μήπως χρειάζεται, δηλαδή, και με βάση και τα βιβλία που έχετε γράψει για τον κοινοβουλευτισμό, το ρωτώ, μήπως χρειάζεται λίγο αλλαγή? Κάποιοι μιλάνε για ανάγκη αλλαγή του συστήματος του πολιτιακού που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα ότι το ερώτημα είναι εύλογο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει απάντηση εύκολη. Και τι δεν υπάρχει απάντηση εύκολη? Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι αυτή την ώρα έχουμε μία ένωση κρατών. Δεν έχουμε ούτε ομοσπονδία, ούτε συνομοσπονδία, ούτε τίποτα. Η ένωση κρατών, η οποία στηρίζεται στις περίφημες συμφωνίες που υπάρχουν, στα συντάγματα, υπάρχουν στα λεγόμενα συντάγματα. Τις αποφάσεις τις παίρνουν τα κράτη. Οι δυνάμεις, ας το πούμε, οι πολιτικές που υπάρχουν, δεν είναι εύκολο να έχουν περισσότερες πρωτοβουλίες, διότι, επαναλαμβάνουμε, δεν έχουμε μία ομοσπονδία. Δεν είναι όπως η Αμερική, έχει έναν πρόεδρο. Εδώ κάθε κράτος έχει την ψήφο του και το λόγο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως, επειδή υπάρχουν μερικά θέματα και έχουν σχέση κυρίως, επαναλαμβάνω, με τις επιβολές που υπάρχουν όσον αφορά του Μάστριχτ, τις προϋποθέσεις, διότι ένα από τα θέματα, τα μεγάλα που είναι το θέμα του νομίσματος. Από την ώρα όπου ένα κράτος έχει εκχωρήσει το νόμισμα στο ευρώ, ένα βασικό στοιχείο οικονομικής πολιτικής, όπως είναι το νόμισμα, βασικό στοιχείο της οικονομικής πολιτικής είναι το νόμισμα. Όταν είχαμε στη δραχμή, την ανεποκατεβάζαμε. Ναι. Έτσι, ποτέ αλλιώ. Αλλά όμως αποφεύγαμε διάφορες συνέπειες. Τώρα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Γιατί αν τα αλλάξουμε, θα τα αλλάξει κάποιος άλλος. Αυτό είναι μια σφαγή, υπάρχει ένα εμπόδιο, πολύ σοβαρό, στις εθνικές κυβερνήσεις πάνω σε αυτό. Είναι ένα θέμα που έχει πολύ συζητηθεί και θα συζητηθεί. Υπάρχουν θέματα, εν πάση περιπτώσει, που φαίνεται ότι στο παρελθόν δεν είχαν δώσει ιδιαίτερη μεγάλη. Διότι είχαν παρουσιαστεί μόνο 2-3 χώρες, δηλαδή εμείς, η Ισπανία, η Πορτογαλία και λίγο η Κύπρο, με προβλήματα οικονομικά μέχρι κρεοκοπία. Αλλά τώρα που εμφανίζονται ότι και άλλες χώρες, όπως είναι η Ιταλία, νομίζω ότι ήρθε η ώρα και θα το βρούμε αυτό σύντομα, τουλάχιστον να λυθούν ορισμένα από αυτά τα θέματα, που και τα νομισματικά και τα φορολογικά, να λυθούν ώστε να αποτρέπεται η χρεοκοπία μιας χώρας. Νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό, η αποτροπή. Ωραία. Και κλείνουμε. Θα ήθελα ένα σύντομο σχολείο σας για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αυτή η αλλαγή στη δύναμη των κομμάτων, τα παραδοσιακά έπεσαν, ανεβαίνει ο εθνικισμός, όπως λένε όλοι. Εσείς πώς το κρίνετε? Μα νομίζω ότι ήταν αναπόφευκτο. Διότι οι Ευρωπαίοι στο σύνολό τους δεν είναι ευχαριστημένοι. Άλλοι με τους μετανάστες. Άλλοι διότι έχουν μερογάμια. Άλλοι, θετικό και αυτό, και το βλέπουμε να αναπτύσσεται, με το κλίμα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, τα πράσινα κόμματα. Που είναι σοβαρό. Δηλαδή, εδώ, σε όλες τις χώρες, κάτι θα υπάρχει που προκαλεί
την αντίδραση στην κοινότητα πλέον στην Ευρώπη μιας μικρής ή μεγάλης ομάδας πολιτών. Αυτό το φαινόμενο δηλαδή των ακροδεξιών κομμάτων θεωρείτε ότι δεν έχει κλείσει? Δεν το θεωρώ επικίνδυνο. Όχι, ε. Γιατί? Γιατί, κοιτάξτε, καταρχήν όπου και να το κάνει αυτό το πράγμα, μα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν, δηλαδή, κοιτάξτε, τι να κάνουν. Ωραία, να εμποδίσουν διάφορα θέματα. Υπάρχουν πλειοψηφίες. Πρέπει δηλαδή οι ακροδεξίες να έχουν απόλυτη πλειοψηφία, όχι στα Ευρωκοινοβούλια μόνο, αλλά στα Συμβούλια Κορυφής, στα Συμβούλια Υπουργών. Δεν νομίζω ότι την έχουν τέτοια πλειοψηφία και να επιβάλλουν τι. Δεν λέω ότι είναι ευχάριστο. Μπορεί να δημιουργήσει κλίμα. Να δημιουργήσει. Μπορεί να αλλάξουν και ισορροπίες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκλογή του Προέδρου ναι, και μετά ναι, να υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές. Προσέξτε, ένα ερώτημα. Πρέπει να απαντήσουμε ερώτημα. Αυτή η ακροδεξία είναι απλά ακροδεξία και πώς έγιναν ακροδεξία? Να εμφανίσουν μια άλλη Ευρώπη? Δεν φαίνεται να έχουν κανένα τέτοιο πρόβλημα. Είναι η πιο οι δυσαρεστημένοι που εκφράζονται με τεπραίο ακραία συνθήματα. Mm-hmm. Άρα είναι αντιδρούντες δηλαδή, και δεν γκομίζουν ένα νομίζω ότι νέο... υπερβάλλουμε ως προς τις δυνατότητες ή ως προς τις προθέσεις. Τις προθέσεις. Για να... Το μόνο που μπορούν να κάνουν να πούνε ότι να μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια ενοποίησης. Αυτό που λέγαμε από την αρχή. Εκεί ναι. Αυτή δεν θα είναι. Γιατί είναι και λίγο εθνικιστές. Και δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι τους βλέπουμε πιο πολύ στις πρώην κομμουνιστικές χώρες. Ουγγαρίες, Πολωνίες κτλ. Και εντάξει, υπάρχει και στην, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και έχουν παίξει ρόλο. Και οι μετανάστες για να πάρουν προς αυτή. Εκεί είναι, σαφής η θέση τους. Αλλά με το να αντιδρούν στους μετανάστες δεν χειροτερεύουν δηλαδή το στάτους αυτή την ώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάμε σε βασικούς τομείς πολιτικής. Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρωμαία που ήσασταν μαζί μας και για όλα όσα μας μεταφέρατε.